Οι προοπτικέ τη χώρα μα αλλά και τη Ευρωζώνη βρέθηκαν στο επίκεντρο τη συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Μάριο Ντράγκη, σύμφωνα με δηλώσει του Πρωθυπουργού. Όπω αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο, ο κ. Σαμαρά εξέφρασε στον κ. Ντράγκη την στήριξη τη κυβέρνηση για τι πρωτοβουλίε που έχει πάρει ώστε να δώσει σταθερότητα στην Ομισματική Ένωση, διέξοδο στην κρίση χρέου αλλά και να σταματήσουν επιτέλου οι επιθέσει των κερδοσκόπων. Στο πλαίσιο τη συνάντηση, οι δύο άντρε συνομίλησαν και για τι μεγάλε προσπάθειε που καταβάλει η χώρα μα ώστε να ανακτήσει την αξιοπιστία τη και να βγει από την κρίση. Ο Πρωθυπουργό τη Δηλώσει του είπε χαρακτηριστικά: Επέμεινα ότι είμαστε αποφασισμένοι να φανούμε συνεπείς στι δεσμεύσει που έχουμε αναλάβει, αλλά και παράλληλα να επιταχύνουμε την ανάκαμψη τη οικονομία μα. Ο κύριο Ντράγκη αναγνώρισε την πρόοδο που έχει συντελεστεί στη χώρα μα. Σήμερα έγινε ένα πρώτο βήμα για μια πιο στενή και παραγωγική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.